πλάκα από όλο αυτό το περιστατικό. Ναι. Το είχατε συζητήσει μεταξύ σας, γιατί στην αρχή του παιχνιδιού ήταν και η Ειρήνη πάρα πολύ κοντά σε σένα και τον Χανταμπάκη. Ναι, ξεκινήσαμε πολύ κοντά μαζί με την Ειρήνη, η οποία Ειρήνη θεωρώ ότι μπήκε με γενικώς στο παιχνίδι κάποια προβλήματα προσωπικά δικά της. Και μαζί με τις πολύ δύσκολες συνθήκες όπου βρήκε στο παιχνίδι, δεν νομίζω ότι μπόρεσε να διαχειριστεί τόσο καλά την όλη κατάσταση και να βγάλει έναν εαυτό που να μπορέσει να κερδίσει έτσι την εκτίμηση και την αγάπη των συμπαιχτών της. Υπήρχε κάποιο συγκεκριμένο χαρακτηριστικό που σας έκανε να απομακρυνθείτε τους τρεις σας? Ναι, υπήρχε κάποιο συγκεκριμένο χαρακτηριστικό, το οποίο της είπα της ίδιας αμέσως με το που έγινε και της το ξεκαθάρισα, ας πούμε. Οπότε το ξέρει η ίδια. Το έχουμε δει εμείς αυτό όχι, ή είναι κάτι εντάξει, που δεν όχι, έχουμε δει? Όχι, νομίζω ότι ένα πράγμα που θα συμβούλευα, ας πούμε, για το επόμενο Survivor, γιατί είναι εκπληκτικό παιχνίδι, νιώθω τιμή και τύχη που έλαβα μέρος σε αυτό και εύχομαι να συνεχιστεί για πολλά χρόνια, είναι ότι αν γινόταν κατά κάποιο τρόπο να υπάρχουν οι κρυφές κάμερες, να φαίνονται τα πάντα. Ναι, κρυφές κάμερες, ώστε να μην μπορεί κανένας παίχτης να έχει δύο πρόσωπα στο παιχνίδι. Γιατί εμείς άλλο έργο, εγώ άλλο έργο είδα, και μάλλον εδώ πέρα άλλο έργο βλέπουν οι τηλεθεατές. Ισχυρίζεσαι ότι υπήρξαν παίχτες οι οποίοι είχαν διπλό πρόσωπο μέσα στο παιχνίδι? Σου δίνεται η δυνατότητα να το κάνεις. Mm-hmm. Τώρα, σίγουρα κάποιοι αυτό το εκμεταλλευτούν. Γιατί αυτό που έχει περάσει στο κοινό ήταν ότι ναι, όντως υπήρχαν, αλλά οι συνδίκες είναι πολύ δύσκολες. Οπότε είναι ποιος έχει τη δύναμη να κρατήσει τον εαυτό του, είναι κάποιος που δεν μπορεί. Απλά ξέρεις τι γίνεται, είναι και αυτό που είπε και ο Σάκης Τανιμανίδης.